υπάρχουν λύσεις. Με σοφία κάποιος να σκεφτεί τι να βρεις και τι να προτιμήσεις από μια αγορά τρανή. Μέσα στου Έλληνα τη μέρα δυσκολίες και ρυθμοί τους έκανουν να ζητήσεις να κατέβουν οι σφιγμοί. Με σοφία θα μαγειρεύω χαλαρά και με σκοπό. Με σοφία θα ταξιδεύω, θα φροντίζω, θα αγαπώ. Με σοφία θα μαθαίνω και θα παρακολουθώ μια εκπομπή που μαγνητήσει κάθε βλέμμα μόνο εδώ. Άρα και μέσα από τώρα κι από λάγνες προσφορές όταν θες. Κι αν θέλεις να ξεσκάσεις και να περιπλανηθείς, όλα τώρα θα τα ζήσεις κι όλα τώρα θα τα δεις. Με σοφία θα ταξιδεύω, με σοφία θα βγω μπροστά για υγεία και δεξιά. Μαγειρεύω χαλαρά και με σκοπό. Με σοφία θα ταξιδεύω, θα φροντίζω, θα αγαπώ. Με σοφία θα μαθαίνω και θα παρακολουθώ μια εκπομπή που μαγνητήσει κάθε βλέμμα μόνο. Η εκπομπή με sofia.gr είναι πάντα ένα ατέλειο το ταξίδι στις γεύσεις. Σε γεύσεις υπέροχες και μοναδικές, σαν αυτές που έχουμε εδώ σήμερα, στο μεγάλο μας πάρτι στο Water Fun Park. Και να ξεκινήσω να σας παρουσιάζω τους αγαπημένους μας χορηγούς που με τις γεύσεις τους σήμερα περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ο κύριος Πανόπουλος της Χορέκο, αγαπημένος μας, και ο... και ο Ιάκωβος που μας έχουν φτιάξει υπέροχες βάφλες, κρέπες, έχουν προσφέρει σε όλο τον κόσμο και έχουν περάσει ιδιαίτερα καλά. Βλέπω πολύ ποιοτικό προϊόν. Πολύ ποιοτικό προϊόν, ένα προϊόν το οποίο είναι ελληνικό και φτιάχνεται μόνο με νερό, χωρίς συντηρητικά, αυγά και όλα τα υπόλοιπα, πάρα πολύ εύκολα και σε λίγα λεπτά, καθώς και οι κρέπες μας. Θέλω δύο πολύ ξεγυρισμένες μερίδες. Σίγουρα. Διότι θέλω να κάτσω και να τις απολαύσω. Είναι οι μερίδες των κυβικών μου, όπως πάντα με καταλαβαίνετε. Είμαι πληθωρική σε όλα μου. Δεν μακαίνουν, μου φαίνουν. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και επίσης να πω ότι βλέπω πραγματικά ότι έχετε και πολύ καλή οργάνωση. Έτσι, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να βρει σε εσάς και επαγγελματικό εξοπλισμό. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τις κρέπες και τις βάφλες. Πάμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί
με τη μοναδική Ελληνίδα μπύρα η οποία πήγε στο Λονδίνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και θριάμβευσε και ανέβασε το όνομά μας πάρα πολύ ψηλά. Έχουμε λοιπόν εδώ τον εκπρόσωπο της κερκυραϊκής μικρός ηθοποιίας, τον αγαπημένο Σπύρο. Σπύρο μου. Παρακαλώ. Το φανταστικό μας εδώ, η πρωταγωνίστρια της ημέρας μας ήταν η μπύρα αυτή. Όπως βλέπετε, μας θύμισαν και με το παραπάνω οι καλεσμένοι μας. Βεβαίως. Είστε και από ό,τι κατάλαβα πολύ καλά πληροφορημένοι για αυτό που είπατε για το Λονδίνο. Είμαστε η μοναδική ελληνική μπύρα που συμμετείχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε 1000 σημεία σε ολόκληρο το Λονδίνο έγινε μια πολύ μεγάλη προβολή τόσο για την Κέρκυρα και για την Ελλάδα μας. Πιστεύω αυτό μελλοντικά θα φανεί. Φυσικά και θα φανεί και όχι μόνο αυτό, αλλά τέτοιου είδους προσπάθειες τις επικροτούμε, τις επιδεικνύουμε και τις αναδεικνύουμε. Διότι τέτοιου είδους προϊόντα έχουν πραγματικά θέση όχι μόνο στην ελληνική αγορά, όχι μόνο εδώ ντόπια και εγχώρια, αλλά και στο εξωτερικό. Συγχαρητήρια στην κερκυραϊκή μικροζυδοποιία και πραγματικά σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Γεια σας. Με απολαυστικές πιτούλες, όμορφες, νόστιμες. Αχ, Παναγία μου, ό,τι καλύτερο. Τι για τα παιδάκια, τι για μας. Μία σκέτη απόλαυση. Πιτούλες λοιπόν από το χορηγό μας, την Ευωϊκή Ζήμη και τις γλυκές μου Ζωή και Μαρία, που σήμερα μας τιμήσαν με την παρουσία τους και τα υπέροχα προϊόντα τους εδώ στο Water Fun Park. Κορίτσια μου, ξέρουμε πόσο ιδιαίτερο προϊόν έχετε. Το γνωρίζουμε, το έχουμε δοκιμάσει. Πείτε μας κάποια πραγματάκια κι εσείς. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Να ξεκινήσουμε τα βασικά με το φύλλο χωριάτικο, φύλλο φρούστας, φύλλο κανταΐτη, φύλλο σχολιάτας. Με το φύλλο χωριάτικο είναι έτοιμες και επιτυχίες που βλέπετε μπροστά σας. Το οποίο φύλλο χωριάτικο μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ο άλλος όχι σαν έτοιμο προϊόν αγορασμένο από εσάς. Το φύλλο χωριάτικο είναι η πρώτη ύλη για να φτιάξει οτιδήποτε θέλει εκείνο. Δηλαδή πιτούλες, γλυκές, αλμυρές. Οπότε θα προτείνουμε συνταγές που μπορούν με αυτό εδώ το φύλλο να φτιάξουν πεντανόστιμα πράγματα. Θα πρέπει να σας τονίσω ότι η Ευωϊκή Ζήμη, η Ζήμη Ψαχνών η λεγόμενη, είναι ένα προϊόν φτιαγμένο σπιτικά. Πολύ ιδιαίτερα, πολύ διαφορετικά, με ελάχιστο, αυτό που λέμε εμείς, το κατεψυγμένο στυλ, είναι πραγματικά σαν να το σε ένα φυσικό πεντανόστιμο προϊόν. Κορίτσια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Προχωράμε, γιατί εδώ η Κορινθία έχει νοστιμιές, έχει γλυκά από το Edelweiss στο ζαχαροπλαστείο, έχει λουκούμια καταπληκτικά, τα οποία τώρα θα τα γνωρίσουμε με τους φίλους μας, τον Αργύρη μου. Αργύρης, μάλιστα. Ο Αργύρης λοιπόν μας έχει φέρει παραδοσιακά μου λουκουμάκια και μην νομίζετε, ήταν εδώ μια ντάνα, μια στίβα από λουκουμάκια και έχουν μείνει αυτά. Αργύρη, μας κέρασες πολύ όμορφα σήμερα. Ελπίζω να σας γλύκανα. Και επίσης έχουμε και πολύ όμορφες βανίλιες, υποβρύχια όπως τα λέμε, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη γεύση ή τα έχουμε σε κάποιο. Όχι, έχουμε διάφορες. Μαστίχα, τριαντάφυλλο, βανίλια και προχωράμε στην καινούργια. Ποια πουλάει καλύτερα, ποια πουλάει, ποια έτσι, ποια θέλει ο κόσμος. Ανάλογα, μικρή, μεγάλη. Μεγάλη προτιμάνω μαστίχα ή μικρή βανίλια. Η μαστίχα κλασικά, έτσι. Ναι, ναι, η μεγάλη κλασική. Πολύ ωραία. Και επίσης να ευχαριστήσουμε τις λιχουδιές της κυρίας Νάσιου που μας έστειλε σήμερα όμορφα γλυκάκια σιροπιαστά, υπέροχα και πανέμορφα. Και όπως πάντα,
θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλη αυτή η παρέα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρισκόμαστε εδώ σήμερα και έχουμε απολαύσει υπέροχες γεύσεις είναι μέσα στο Μαγειρεύω με Σοφία, βασικοί χορηγοί και συνεργάτες. Καταλήξω στην πολύ αγαπημένη όλων μας, ποια άλλη φυσικά, την Pizza Fun, η οποία σήμερα απολαυστικά γέμισε με γεύσεις την ημέρα μας. Τόσο των μικρών, γιατί τα μικρά ξετρελαθήκαν, έτσι, όσο και των μεγάλων. Γλυκιά μου, μας είσαι σαν εκπρόσωπος της Pizza Fun. Βεβαίως, εδώ, η οποία πάντα στηρίζει όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει το ενδιαφέρον του για να καλύψουμε την εκδήλωσή του στο 18111. 18111 για να απολαύσετε τώρα πίτσα και αφού είδαμε όλα αυτά τα πεντανόστιμα πράγματα, για να σας ξεναγήσω εγώ και στους υπόλοιπους χορηγούς μας. Εδώ στο mesofia.gr βρισκόμαστε στο Παράδεισο, σε μια χορηγία του καταπληκτικού Water Fun Park στον Ισμό της Κορίνθου. Περνάμε καταπληκτικά, χτενιζόμαστε, βαφόμαστε, φτιαγνόμαστε και ταυτόχρονα γλεντάμε μέσα στα υπέροχα νερά του πάρκου. Για να δούμε όμως ποιοι είναι αυτοί που σήμερα επιμελήθηκαν την εμφάνισή μας. Και είναι ένας και ένας, όλοι από την υπέροχη Κορινθία, την αγαπημένη Κορινθία όλων μας. Και ξεκινάω από τον εκπρόσωπο του τόπου μου, τον Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας, τον Αρσενόπουλο τον Νίκο. Ωραία, και τώρα βρισκόμαστε με τον κύριο Αρσενόπουλος Νίκος. Από το κομμωτήριο Αρσενόπουλος Νίκος, με τη γυναίκα μου Ηλένη Αρσενοπούλου και τη συνεργάτη δάμου, τη μακιγιές μας τη Βίκη τη Μινά. Και μακιγιές λοιπόν και χτενίσματα. Είμαστε μια τρελή παρέα. Πού βρίσκεται το κομμωτήριο? Στους Αγίους Θεοδόρους. Όπου εκεί δεν είναι ο μοναδικός λόγος να έρθει κανείς επισκέπτης για τα ωραία αυτά χτενίσματα ή για τα χρώματα ή για τα κουρέματα. Είναι ένας τόπος που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένα μικρό Παρίσι. Θα έπρεπε να το βλέπουμε έτσι, πολύ κοντά στην Αθήνα. Να ερχόμαστε με... πιο συχνά. Βεβαίως. Για πείτε μου μικρές, εσείς πώς νιώθετε σήμερα που είστε εδώ πέρα, Μαριάννα? Περνάς όμορφα? Ναι. Σ' αρέσουν τα μαλλιάκια σήμερα, το βάξιμο που σου κάνανε? Πολύ ωραίο. Δεν είναι πολύ ωραίο? Η κυρία Βίκη Μινά. Κάναμε ένα καλοκαιρινό, ωραίο, πολύ τροπικό. Τι χτενίσματα κάνετε? Αυτή τη στιγμή είναι τα χτενίσματα πολύ φυσικά και πολύ σεξι. Να νιώθουμε πολύ έτσι, με την τάση της μόδας και να την ταιριάζουν και στα παιδιά ανάλαφρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας. Ωραία, και συνεχίζουμε. Και πάω στο πανέμορφο Λουτράκι. Φιλοξενούμε λοιπόν και επιμελήθηκε την εμφάνισή μας ο Νικολακόπουλος Ιωάννης και η Ματούλα η Πέπα. Συνεχίζουμε για να δούμε ποιος έφτιαξε αυτό το ωραίο μαλάκι εδώ πέρα. Ελπίζω ότι συμφωνείτε και εσείς μαζί μου. Είναι τέλειο. Εγώ δεν βάζω εμπιστοσύνη εύκολα σε άνθρωπο, το ξέρετε αυτό. Ποιος μου έφτιαξε τα μαλάκια? Εγώ. Εσύ, για πες μας, πώς σε λένε? Νίκος. Νίκος, χάρηκα Νίκο. Σαν η Στέλλα τώρα το πούμε και μπροστά στην κάμερα, μπροστά στον κόσμο, στους φίλους μας και χορηγούς μας. Για πες μας δύο λόγια για την εταιρεία σας, για το κομμωτήριό σας βασικά. Πότε ιδρύθηκε, πώς πάει, καλά πάει μες στην κρίση, για πείτε μας. Εντάξει, σχετικά καλά πάει μέχρι στην κρίση, για κρίση μιλάμε. Είμαστε 3 χρόνια τώρα στο Λουτράκι. Είμαστε καλά. Τα χτενίσματά μας και αυτά δεν χρειάζεται, εντάξει, είναι από extreme μέχρι ό,τι θέλετε. Αυτό είναι extreme, πώς λέγεται
λέγεται αυτό. Όχι τόσο extreme, είναι πιο, πιο κλασικό με λίγο extreme. Μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο μου. Κλασικό extreme. Τέλεια. Και οι τιμές είναι σχετικά καλές, πιστεύω. Ο κόσμος μπορεί να έρθει. Πολύ καλές τιμές, μπορεί να έρθουν να το ελέγξουν όποτε θέλουν. Αν παντρεύεστε, αν έχετε μοιήσεις στους γάμους κτλ. Και, και βαφτίσια, πηγαίνετε εδώ στα πανέμορφα παιδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κόμωση. Να είστε καλά. Λοιπόν, και είμαι εδώ. Γεια σας. Είμαστε με τη Ματούλα και με. Την Άννα, την πανέμορφη Άννα, θες και οι δύο και οι τρεις. Έτσι, μπράβο, γιατί έτοιμοι ήμουν να τα φτιάξω τα νεύρα. Κάτσε, περίμενε, και οι τέσσερις τότε λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε την τιμή σήμερα να βρισκόμαστε με την κυρία Βιργινία Λεούση, η οποία μας κάνει τις προβλέψεις στο mesothia.gr. Η αστρολόγος μας, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, κούκλα μου. Μαζί σας από τον Καναδά να μας παρκούνεις και εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πείτε μας λίγο, τι κάνετε εδώ πέρα, την κάνετε τόσο όμορφη, είναι ήδη, αλλά τη φτιάξετε πολύ όμορφο το βαλάκι. Ναι. Το κοριτσάκι μας είναι Παρθένος, έχει 20 χρόνια κοντά κομμωτήριο εκεί. Ταινίζομαι πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα που ταινίζει. Και η φίλη μας που μας κάνει το μακιγιάζ την προτιμάμε γιατί έχει πολύ καλό χέρι. Ελπίζουμε λοιπόν να τις έχουμε συνεργάτες στην εκπομπή μας εδώ και να μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Τούτο εδώ είναι Παρθένος που είναι έτοιμη στην λεπτομέρεια και στην προσοχή και τούτο εδώ είναι ζυγός που είναι καλλιτέχνης. Έτσι λοιπόν και το μακιγιάζ και η κομμωτική πετυχαίνουν σε οτιδήποτε. Σίγουρα έχετε πετύχει, το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ και εγώ Παρθένος είμαι. Καλά να πάρεις και εσύ στο Παρθένο. Τα βλέπετε, τώρα μπλέξετε με δύο Παρθένους εδώ να πάνε. Τέλος πάντων, οι προβλέψεις για τους Παρθένους είναι καλές. Αλήθεια. Ο χρόνος έχει φύγει, τα προβλήματα έχουν φύγει και οι Παρθένοι είναι σε ανωδική πορεία. Αυτό να μην το ξεχάσετε. Δεν το ξεχνάμε σίγουρα. Η εκπομπή μας να πάει πολύ καλά, μια και ξεκινάει σήμερα μια πολύ καλή ηλιακή μέρα. Και ελπίζουμε όλοι σαν ομάδα να δώσουμε τη χαρά και στους τηλεθεατές και εκείνοι σε εμάς να μπορούν να δουν πράγματα και καταστάσεις και να προχωρήσουμε με το καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα κορίτσια μας και την κυρία Λεούση για όλες τις ωραίες προβλέψεις. Άντε και καλή συνέχεια! Προχωράω στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο έχουμε τη γλυκιά, τη Φανή, την Κορδαλή, η οποία έκανε και αυτή θαύματα για μας σήμερα. Συνεχίζουμε τώρα εδώ με τη Φανή και την Άννα, οι οποίοι επιμελήθηκαν τα χτενίσματα εδώ των παιδιών. Χάρηκα που σας είδα σήμερα εδώ στο mesothia.gr. Πείτε μου από πού είστε, πού είναι το κομμωτήριο. Κόρινθο. Κόρινθο. Μέσα στην Κόρινθο. Οι γυναίκες στην Κόρινθο περιποιούνται τον εαυτό τους. Αρκετά. Τι χτενίσματα έχετε κάνει εδώ, βλέπω αγοράκια, κοριτσάκια, τα πάντα. Ό,τι πιο επίκαιρο είναι, ό,τι πιο σύγχρονο, ό,τι πιο όμορφο. Για πείτε μου τώρα εσείς, πώς νιώθετε σήμερα που βρίσκεστε εδώ. Τέλεια! Ωραία, είναι, σ' αρέσει! Ναι! Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε να δούμε και τους άλλους χορηγούς μας με τα όμορφα χτενίσματα και τα ωραία μακιγιάζ. Στο Κιάτο, όπου κοντά μας έχουμε τη γλυκιά, τη Σπυριδούλα, την Ντομαρά. Καθώς φτιάχνω λοιπόν εδώ πέρα το μπλουζάκι μου με sofia.gr, για να δούμε τη συνέχεια. Πάμε τώρα στο Κιάτο. Για πείτε μας μερικά λόγια, κυρία Σπυριδούλα. Σπυριδούλα. Μπράβο, το βρήκαμε, αυτό είναι το όνομα. Το Κιάτο είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει ωραίες θάλασσες, ωραία εστιατόρια, ωραίες καφετέριες, ωραία μαγαζιά, να περάσεις και τη μέρα σου και τη νύχτα σου, ωραίους ανθρώπους.
Αυτό πρέπει να σταματήσουμε εδώ στους ωραίους ανθρώπους, τα ωραία προσωπάκια, κάτι ωραία προσωπάκια και μαλάκια. Εσείς τα φτιάξατε αυτά. Α, για πείτε μας λίγο, πώς εμπνευστήκατε, από τι, για να φτιάξετε αυτήν την ωραία κόμμαση. Καλοκαιρινά χτενίσματα που μπορείς να τα κάνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένα έρημο χτένισμα, ούτε βαρύ, ούτε να κουράζει η γυναίκα, δεν μπορεί να το κάνει. Ακόμη και ένα παιδάκι να μπορεί να το κάνει. Και να πηγαίνει στις δεξιώσεις της, να πηγαίνει για φαγητό, για μπάνιο. Μιλούσαμε για extreme πριν. Αυτό δεν είναι extreme. Όχι. Extreme είναι αυτό εδώ που έχει φτιάξει η Ελπίδα. Γιατί το ονομάζουμε extreme, ας πούμε. Είναι το όνομα επίσης του κομμωτήριου σας, έτσι. Έχει διάφορα τουφάκια που πετάνε. Είναι αφηρημένη τέχνη. Αφηρημένη τέχνη, μου αρέσει αυτό. Γιατί είναι μια τέχνη φυσικά, έτσι, η κόμωση. Τέλεια. Εσένα πώς σε λένε? Μαρία. Μαρία, πώς αισθάνεστε εδώ? Τέλεια. Τέλεια. Για πες στην κάμερα. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Και πού είμαστε αυτή τη στιγμή, σε ποια εκπομπή? Με sofia.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλά και πολλά. Αέρινα και Εθέρια. Και έχουμε και μια ξεχωριστή εταιρεία, η οποία σήμερα επιμελήθηκε το μακιγιάζ μας. Είναι η εταιρεία Nutrimetic. Τα είπαμε πριν πολύ. Τέλεια μακιγιάζ. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Είμαι χαρούμενη που ανέλαβα το δικό σου προσωπικά το μακιγιάζ. Έχεις ένα μεσογειακό style, οπότε εμπνεύστηκα και έκανα ένα πολύ ωραίο φυσικό style βάσει του τύπου σου. Εκπροσωπώ την Nutrimetics, που έχει σαν βάση και πρωτοπόρο ιδέα από το 59 τη φύση μέσα στο μπουκάλι, οπότε και τη φύση μέσα στο make-up. Το ότι είναι natural προϊόν έχει να κάνει πάρα πολύ θετικό δέκτη το δέρμα και γι' αυτό έχουμε το αποτέλεσμα που βλέπετε στο πρόσωπο της Νάνση. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα και όποτε με χρειαστεί η Κορινθία θα είμαι πάλι εδώ, γιατί είναι από την Πελοπόννησο και εγώ και αγαπώ πάρα πολύ την Πελοπόννησο και υποστηρίζω πολύ την Κορινθία. Είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα, όχι μόνο εμείς προσωπικά αλλά και όλοι όσοι μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Για να συνεχίσουμε λοιπόν με όλους τους υπόλοιπους χορηγούς για πολλή ομορφιά και πολλή διασκέδαση και φιλιά. Και το Βέλο, ένα πανέμορφο χωριό της Κορινθίας, έχει στείλει τον εκπρόσωπό του εδώ σήμερα για να επιμεληθεί την εμφάνισή μας. Έχουμε λοιπόν την Ειρήνη τη Φωνιά. Ειρήνη σε όλους σας και σε όλους μας. Είμαστε εδώ με την κυρία Ειρήνη. Γι' αυτό και όλες μιλάμε για Ειρήνη. Ωραίο χαμόγελο πάντως. Για πες μας λίγα λόγια, πού είναι το κομμωτήριό σας και τι προσφέρει, τι ιδιαίτερο προσφέρει αυτό το διάστημα, αυτό το καιρό. Το κομμωτήριο είναι στο Βέλο Κορινθίας. Είναι ένας δήμος μεταξύ κοντά στο Κιάτο. Πριν από αυτό είναι το Βραχάτι, το Κοκόνι, στην Παλιά Εθνική. Κάποιες μέρες της εβδομάδας έχουμε προσφορές πάνω στη δουλειά για να διευκολύνουμε και τους πελάτες ανάλογα την οικονομική κατάστασή τους. Για τα παιδάκια έχετε κάτι special, γιατί βλέπω εδώ δύο πανέμορφα προσωπάκια, κοριτσάκια, τέλεια. Για να δούμε λίγο εδώ πέρα, τι έχουν κάνει. Πώς είπα, τοστιέρα, τα μαλάκια στην τοστιέρα, πάντως βγήκαν πανέμορφα. Χρησιμοποιήσατε το σκιέρα, καλέ. Και το σκιέρα και ψαλίδι και κοτσιδάκια. Άντε! Και εδώ πέρα τι κάναμε, πώς σε λένε? Γεωργία. Γεωργία, τι σου έχουν φτιάξει εδώ, είναι λες και θα πάει σε γάμο η κοπέλα. Είναι νεανικά χτενίσματα ανάλαφρα, ελεύθερα για όλες τις ώρες. Μ' αρέσει πολύ. Ιδιαίτερα αυτά τα λουλουδάκια που βάλατε, εσείς τα βάλατε? Ναι. Α, πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μυρίσαμε αυτά τα λουλουδάκια. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Συνεχίσουμε στη sofia.gr.
Και φυσικά να ευχαριστήσουμε την αγαπημένη μας συνεργάτη Ευγενία Φιλιππή για τη φωτογράφηση στο Water Fun Park, η οποία όπως δείχνει θα μείνει ανεπανάληπτη. Να ευχαριστήσω τις φυριχτρούλες, οι οποίες προσέφεραν popcorn, ένα συντριβάνι σοκολάτα στο οποίο έρεε για να ευχαριστήσει τα παιδάκια μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και πολύ νόστιμο μαλλί της γριάς. Να ευχαριστήσω την εταιρεία Adamantina με τα υπέροχα μπισκότα της, όπως και την εταιρεία Panko, και φυσικά το μπαρ μας, το οποίο σήμερα επιμελήθηκε η εταιρεία EPSA, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα προχωρήσω στη μεσογειακή διατροφή, την οποία όλοι πρέπει να υποστηρίζουμε, και την εταιρεία Manusaki, που πραγματικά σήμερα έκανε πάλι αισθητή την παρουσία της με τις καταπληκτικές της γεύσεις. Και η εταιρεία Bake Lass ήταν εδώ με τα υπέροχα προϊόντα της για να στολίσει με γεύση σημερινή μας ημέρα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την απόλαυση και την ξενάγηση στο Water Fun Park. Διασκεδάστε μαζί μας. Water Fun Park. Νεροτσουλήθρες του Ισθμού της Κορίνθου. Ο πλέον αγαπημένος πολυχώρος διασκέδασης και νεροπεριπέτειας. Water Fun Park. Μία όαση στον Ισθμό της Κορίνθου. Εκεί που η απόλαυση συναντά την καλή διάθεση και τις εξαιρετικές παροχές. Water Fun Park. Δυνατές συγκινήσεις, εκεί και πάντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 410 81 400. Water Fun Park.